Με ρωτάτε τι να ψηφίσετε στι ευρωεκλογέ. Για να δούμε λοιπόν. Πρώτον, η Ευρωβουλή είναι ένα θλιβερό όργανο το οποίο δεν έχει καμία απολύτω αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητά του είναι συμβουλευτική. Όλε οι αποφάσει παίρνονται από το συμβούλιο εκεί, το ευρωπαϊκό, όπω λέγεται, τη Βάντερ Λάιεν. Χωρί να ρωτήσουν κανένα, χωρί να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν. Κάποιοι διορισμένοι εκεί στην περίφημη Κομισιόν. Έτσι. Οπότε το ποιο θα ψηφίσετε δεν έχει καμία αναξία. Δεύτερον και σημαντικότερον, 200 χρόνια από τη δολοφονία του μεγάλου, του μέγιστου Γιάννη Καποδίστρια, από την εποχή των μαυροκορδάτων και των κολέτιδων, των φλιβερών αυτών υποκειμένων πολιτικών, συχαμερών που δολοφόνησαν τους πάντες, όλους τους ήρωες, Καραϊσχάκηδες, Ανδρούτσους και τα λοιπά γνωστά, από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα εναλλάσσονται στην εξουσία μαυροκορδάκι και κολέτιδε. Σκεφτείτε σα παρακαλώ, βάλτε το μυαλό σα λίγο να δουλέψει, υπήρξε ένα κόμμα, κόμμα, έτσι, μην μου πείτε μετάξα και Παπαδόπουλο, ένα κόμμα από το 1831 μέχρι σήμερα που να έκανε καλό στην Ελλάδα. Η απάντηση είναι απλή. Όχι, ούτε ένα. Και τι μα εγγυάται ότι θα γίνει τώρα ε, με αυτού οι οποίοι λένε ότι θα μα σώσουν, Τίποτα απολύτω αυτοκοροϊδευόμαστε. Αυτό κάνουμε στην ουσία. Το άλλο παραμύθι ότι η μη ψήφο πηγαίνει στο πρώτο κόμμα και τα λοιπά. Ψέμα. Ακόμη το συνεχίζετε να το επαναλαμβάνετε. Δεν υπάρχει τέτοια ε, προέκταση, τέτοια περίπτωση. Καμία. Είναι μια αναπαραγωγή ενός ψέματος που την κάνουν όλοι όσοι λένε προσπαθούν να σας πείσουν για να μπορούν να βγουν και να μπορούν να πούν ότι αφού ψήφισε το 50% του λαού, εγώ έχω το 41% πάνω στο 51%, άρα έχω 41% ενώ είναι 18%. Γιατί τρέχουν όλοι λοιπόν να μπουν στην ε, ε, λογική αυτή των υποψηφιωτήτων, όλοι αυτοί οι πατριώτες που θα μας σώσουν. Να σας θυμίσω μερικούς πατριώτες. Σαμαράς, πολιτική άνοιξη, πατριώτης. Καρατζαφέρης Λάος, πατριώτης. Μπουμπούκος, Γεωργιάδης, πατριώτης. Βελόπουλος, επιστολές του Ιησού, φάρμακα για τις φαλάκρες, πατριώτης. Ποιον άλλον σας θυμίσω. Α, το Στίγκα τώρα. Εντάξει, αυτή η υπόθεση είναι εντελώς δηλαδή δείχνει την πλήρη ξεφτύλα αυτών οι οποίοι δηλώνουν πατριώτες. Έτσι. Η κατάσταση είναι, η εικόνα είναι αυτή. Δεν μιλάω για τον άλλο τον Δασκαλάκο, ο οποίος με το που του έβαλε τις φωνές στο σύστημα, πήγε και διέγραψε αμέσως την υποψήφια βουλευτήνα του επειδή ε, έριξε σφαλιάρα σε μια βουλευτήνα της Νέας Δημοκρατίας για την ψήφο των ομοφιλοφίλων κτλ. τα, λοιπά και τα λοιπά. Ε, βλέπετε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή, οι άνθρωποι αυτοί, αυτό που θέλουν είναι να χωθούν μέσα, μέσα στα πράγματα. Γι' αυτό και 200 χρόνια τώρα δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Μην επαναλαμβάνετε λοιπόν το ίδιο ιστορικό, το ίδιο ψευδεπίγραφο παραμύθι του τύπου να πάμε να ψηφίσουμε για να σωθεί ο τόπος. Δεν σώθηκε ποτέ με εκλογές ο τόπος. Αυτό αποδεικνύεται ιστορικά. Πώς μπορεί να σωθεί με επανάσταση. Να επιβάλλουμε το Σύνταγμα της Άμεσης Δημοκρατίας στο... ως λαός την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι, και από εκεί και πέρα ως λαός να πάμε με δημοψηφίσματα για να θεραπεύσουμε τις πληγές μας. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλη μέσα από τα κοινοβούλια, ευρωκοινοβούλια και όλο αυτό το κακό συναπάντημα. Έχει αποδειχτεί ιστορικά. Εκτός του γεγονότος βέβαια ότι γινόσαστε και συνένοχοι και συμμέτοχοι στο έγκλημα που γίνεται σε βάρος του λαού και της πατρίδας μας ψηφίζοντας κομματικές συμμορίες. Είστε συνένοχοι, συμμέτοχοι. Τους βάζετε το ηθικό αίρισμα το οποίο χρειάζονται. Δεν το καταλαβαίνετε. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, στο ερώτημα ποιο να ψηφίσω, που μου θέτεται συνέχεια, διαβάστε τα χείλη μου. Κανέναν.